Θα πάμε να ξεκινήσουμε, Εύη. Με την Καρίτενα Αρκαδίας. Ναι, για ποιους λόγους όμως θα πάμε εκεί? Λοιπόν, πέρα από το ότι έχει πολύ στενή σχέση ο συγκεκριμένος τόπος με τον δικό μας Καζαντζάκη. Σωστά. Νομίζω το κάστρο εντυπωσιάζει και αποτελεί έναν από τους αγαπημένους προορισμούς τώρα το χειμώνα. Οπότε μια εναλλακτική βόλτα στην Καρίτενα. Βλέπουμε και σχετικά πλάνα από την περιοχή με πραγματικά μοναδική ομορφιά, φυσικό τοπίο. Θα μαγέψει οποιονδήποτε την επισκεφθεί. Εγώ να πω ότι κάναμε ρεπορτάζ, κάναμε κάποια τηλέφωνα για να δούμε ποια είναι η κίνηση τώρα στο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Δηλαδή, αν έχουμε κάποιες κρατήσεις κυρίως στον εσωτερικό τουρισμό. Δηλαδή, αν κριτικοί και όχι μόνο εκτός Κρήτης βρεθούν εδώ στο νησί για να περάσουν το τριήμερο. Δεν υπάρχει αύξηση, δεν γράφεται κάτι το ιδιαίτερο, σε σχέση βέβαια και με άλλες περιοχές, χειμερινούς προορισμούς όπως είναι η Καρίτενα, εκεί όπου θα επικρατήσει το αδιαχώρητο, καθώς βέβαια έχουμε εισέλθει και σε μία περίοδο καιρικών συνθήκων με άρωμα φθινοπόρου. Θα πάμε στην Καρίτενα, είναι το λεγόμενο και ως μεσαιωνικό χωριό της Αρκαδίας που γοήτευσε τον Καζαντζάκη. Πάμε να συνδεθούμε για να συναντήσουμε την κυρία Ελένη Κουσκουρέλου, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της κοινότητας Καρυτινών, σωστά, βέβαια. Και με την ιδιότητα βέβαια της παιδαγωγού. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα και από εμάς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πανέμορφος τόπος η Κρήτη, αλλά βλέπουμε πόσο ξεχωριστή είναι και τόποι στην Ελλάδα που αξίζει να επικοινωνούμε και να συνδεθούμε. Τι κάνει ξεχωριστή τη δική σας περιοχή? Για πείτε μας και ποια σχέση και με τον Καζαντζάκη. Ναι, η Αρκαδία είναι σίγουρα μοναδική. Η Καρίτενα είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, ένα υπέροχο μεσαιωνικό χωριό, όπως αναφέρατε κι εσείς, που χάνεται βέβαια στα βάθη των αιώνων και βρίσκουμε έτσι απομεινάρια και στοιχεία και από την αρχαιότητα. Από εδώ περνούσε ο Μυκηναϊκός δρόμος που ένωνε με την αρχαία Ολυμπία. Είναι γεγονός ότι η φυσική του ομορφιά, ο εναλλακτικός τουρισμός, το ράφτινγκ, το ραπέλ, η πεζοπορία, είναι κάποια έτσι, extreme sport που μπορούν να απολαύσουν φίλοι, νεότεροι αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας με ασφάλεια. Η Καρίτενα να απέχει 2 με 2,5 ώρες περίπου από την Αθήνα, οπότε την κάνει τόπο προσβάσιμο ακόμα και για μονοήμερη εκδρομή. Τα βυζαντινά γεφύρια είναι τα πετρόκτιστα κτίρια, οι πύργοι που κάποιοι από αυτούς είναι αναπαλαιωμένοι και φιλοξενούν περιοδικές εκθέσεις, είναι κάποια από τα στοιχεία και σημεία που αξίζει ο επισκέπτης να δει. Αυτό που τόνισε ο Νίκος Καζαντζάκης μετά την επίσκεψή του στην περιοχή σας είναι ότι η Καρίτενα είναι το Τολέδο της Ελλάδας, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από την επίσκεψή του και από αυτό το μαγικό τόπο. Mm-hmm. Και κάποιοι που το έχουν επισκεφτεί και το Τολέδο, επιτρέψτε μου, μας έχουν πει ότι η Καρίτενα είναι ομορφότερη. Είναι ομορφότερη. Ανάμεσα σε δύο ποτάμια λοιπόν χτισμένοι, το Λούσιο και τον Αλφιό, είναι απαράμιλης ομορφιάς. Ξέρετε, ψάχνουμε λίγο... Και μαγεύει τον επισκέπτη. Ψάχνουμε λίγο το μυστικό εδώ σε επίπεδο Κρήτης, προκειμένου να αξιοποιήσουμε τον θεματικό τουρισμό και κάποιες και τις διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με τον εναλλακτικό τουρισμό. Δηλαδή να προχωρήσουμε σε μια επέκταση της περίοδου, αξιοποιώντας έτσι τις χειμερινές δυνατότητες που έχει ο τόπος μας. Εκεί στην Καρίτενα πώς τα έχετε καταφέρει? Για πείτε μας λίγο, πού έχετε εστιάσει? Ακριβώς αυτό προσφέρει η Καρίτενα, ότι μπορεί να έρθει ένας επισκέπτης που αγαπά να προσεγγίσει τα μοναστήρια, τους ναούς, τέλος πάντων έχει ενδιαφέρον για το θρησκευτικό τουρισμό. Κάποιος που έχει αγάπη στην ιστορία και την αναζήτηση μνημείων και ιστορικών γεγονότων, η Καρίτενα από μόνη της είναι ένα ανοιχτό ζωντανό βιβλίο στην ιστορία. Από την άλλη, η φυσική της ομορφιά, τα φαράγγια, οι σπηλιές, τα μονοπάτια, τα ποτάμια δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη που είναι λίγο πιο θαρετός και πιο έτσι αγαπάει τη φύση και την περιπέτεια να έχει αυτή την ευκαιρία. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε και αν μπορούμε να δούμε λίγο από πίσω, αν δεν κάνω λάθος, στο κάστρο, εκεί μπροστά από το κάστρο βρίσκεται. Για δείξτε μας λίγο και πείτε μας. Βρίσκομαι στην γειτονιά της Καρίτενας, θα στρέψω να σας δείξω το λόφο του κάστρου, αν το βλέπετε.
Και είναι και εντυπωσιακή εικόνα που μας μεταφέρεται αυτή τη στιγμή. Εύχομαι, είναι ηλιοβασίλεμα. Είναι στο ηλιοβασίλεμα. Κυρία Κουσκουρέλη, ναι. Το μήνυμα που στέλνει η Καρίτενα στην Κρήτη, ποιο είναι μέσα από αυτή τη σύνδεση? Ελάτε φίλοι μας αγαπημένοι, μπορεί να νιώθετε ότι είμαστε μακριά, αλλά πραγματικά μία επίσκεψη εδώ που θα σας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την αρκαδική φιλοξενία που είναι πολύ φημισμένη στα βάθη των αιώνων, νομίζω ότι θα μας ενώσει με τη δική σας διάθεση για φιλοξενία, γιατί ξέρετε και εμείς και εσείς νιώθουμε κάθε επισκέπτη που έρχεται στον τόπο μας, ότι είναι φιλοξενούμενος στο σπίτι μας, στο σαλόνι μας. Και νομίζω ότι αυτό μένει αξέχαστο σε όλους. Κυρία Κουσκουρέλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Αυτή η σύνδεση εμείς σας ευχαριστούμε και πολύ. Οι δεσμοί της περιοχής με την Κρήτη βέβαια επιβεβαιώνται και μέσα από τον Καζαντζάκη. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσάς και καλή αντάμωση. Σας ευχαριστούμε. Καλή αντάμωση, βέβαια.